Περιφερειάρχα. Καλημέρα κύριε Χατζή, Απάλλο Μετερίζει. Ναι, Απάλλο Μετερίζει. Λοιπόν, είστε στη Λέσβο, βγήκατε λέει περιπολία στο Αιγαίο. Τι συμπεράνατε από αυτή την περιπολία τέλος πάντων? Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν βρήκαμε λέμβους με μετανάστες, διότι ο καιρός δεν ήταν καλός, υπήρχε κυματισμός έντονος. Οπότε δεν όμως, βρήκανε, ναι. Το ευτυχώς είναι ότι είδα η διεισόμαση τον υπεράνθρωπο αγώνα που κάνουν, που καταβάλουν εδώ και 5 χρόνια, ναι, εδώ και 4 χρόνια οι άνδρες του λιμενικού σώματος. Με ατελή μέσα, χωρίς σύγχρονες μεθόδους, όμως ναι, παρόλα αυτά φέρνουν ένα πιτάνιο. Εσείς τι κάνετε σαν περιφερειάρχη τέλος πάντων για να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Ναι, γιατί από εδώ και πέρα εμπλέκεται κιόλας και οι περιφέρειες εμπλέκονται. Για πέστε μας. Καταρχήν αυτό που κάνω είναι, σηκώσαμε το θέμα ψηλά και έγινε παγκοίνως γνωστό ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εντάξει, αυτό το ξέραμε ήδη. Δεν το ξέρετε, γιατί τώρα έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Με πιο ψύχρεμη φωνή από τον. Έχετε καταρχάς τη δυνατότητα να κάνετε πράγματα? Όχι. 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 Αυτό όχι είναι το ερώτημα, όχι, και αυτή όχι είναι η απάντηση. Okay. Δυστυχώς φοβάμαι ότι και η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει με τρόπους να κάνει κάτι. Αυτό φοβάμαι, στο πει η κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι πέρα της κυβερνήσεως. Είναι καθαρά στα χέρια του Ερντογάν. Ο οποίος Ερντογάν μπορεί να το εκτιμήσει. Ο Ερντογάν δεν έχει να διαχειριστεί όμως τα νησιά μας, ευτυχώς. Και από χθες ελήφθη μια απόφαση από την κυβέρνηση ότι περιφέρειες και δήμοι θα εμπλακούν για να αποσυμφορηθεί και η κατάσταση στα νησιά. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, το σχέδιο της κυβερνήσεως είναι το εξής. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαριστεί από την άποψη του άσυλου, τους έχει χορηγηθεί το άσυλο, ναι, να μεταφερθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, στις υπόλοιπες περιφέρειες. Όμως αυτό ναι έχει το εξής μειονέκτημα. Αυτό είναι το 1/10 όσων βρίσκονται στη χώρα πάντως, που έχουν τελειώσει με το άσυλο. Εάν συνεχίζεται η ροή, η είσοδος νέων, δεν κάνουμε τίποτα. Διότι πληρούνται οι δεξαμενοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουτζούρη, ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολιτικού.